Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο. Καλή εβδομάδα φίλε. Καλή εβδομάδα. Ναι, ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει ρεπό, από αύριο αρχίζει η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Περιμένει να γύρουν και οι τελευταίοι διεθνείς, οι Σλοβαίνοι και οι Σέρβοι που παίζουν αύριο το βράδυ. Να γύρουν Τετάρτη, να ξεκινήσουν από πέμπτη προπόνηση. Σήμερα παίζει και ο Φώτης Ιωαννίδης με την Εθνική από την αρχή, στην Εδεκάδα. Ο Φώτης θα είναι από αύριο στη διάθεση του προπονητή, φυσικά θα είναι στο Κοροπή για να κάνει αποθεραπεία. Και ουσιαστικά η προετοιμασία μπαίνει στην τελική ευθεία για το παιχνίδι της Κυριακής. Αγωνιστικά είναι έκπληξη τα προβλήματα. Εντάξει, το τελευταίο πρόβλημα είναι ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος ναι, θα μείνει μέχρι την επόμενη διακοπή εκτός αγωνιστικών χώρων. Σε ένα μήνα θα είναι έτοιμος. Δηλαδή για τα έξι παιχνίδια που ακολουθούν, τα δύο με τη Ρεν, με τον Ολυμπιακό, την Κηφισιά, τον Πασαρικό και τη Λαμία, με αυτές τις ομάδες παίζει ο Παναθηναϊκός μέχρι την επόμενη διακοπή, δεν θα έχει χρειαστεί τον Πάλμερ Μπράουν. Στην περίπτωση που χρειαστεί τίτλος κεντρικός αμυντικός, έχει στα υπόψη τον Αράο ο Γιωβάνοβιτς, και θα κάνει και μια διαχείριση και με το Γετβάη περισσότερο, που δεν έχει κάνει προετοιμασία, οπότε θα υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να παίζει και ο Αράο, βασικός κεντρικός αμυντικός, κυρίως στην Ελλάδα στα θεωρητικά πιο βατά παιχνίδια. Και φυσικά εύχεται ο προπονητής να μην υπάρχει κάποιος άλλος τραυματισμός του κεντρικού αμυντικού, γιατί ήδη εκεί έχει πάθει μια πολύ μεγάλη ζημιά με τον τραυματισμό του Μάγνουσον, που θα μείνει μέχρι τέλος σεζόν εκτός, και μια μικρότερη ζημιά που είναι όμως για τον επόμενο μήνα, του δένει τα χέρια, αναφέρομαι στον Πάλμερ Μπράουν. Έτσι κι αλλιώς πάνω... Οσμίζομαι προεργασία πάντως, έτσι για προσθήκη. Έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια απόφαση μετά τον τραυματισμό του Μάγνουσον να πάρει ένα στόπερ θα πάρει. Mm-hmm. Δεν αλλάζει κάτι στον προγραμματισμό για το Γενάρη, ο τραυματισμός του Πάλμερ Μπράουν. Ένα στόπερ θα έπαιρνε μετά τον τραυματισμό του Μάγνουσον, ένα στόπερ θα πάρει και μετά τον τραυματισμό του Πάλμερ Μπράουν. Εξάλλου ο Αμερικάνος για ένα μήνα θα λείψει, ναι, άρα θα είναι διαθέσιμος στο τέλος Νοεμβρίου, οπότε θα μπορεί να έχει το νέο στόπερ φάση το Γενάρη μαζί με τους Σέγκεφελντ, Γετβάη και Πάλμερ Μπράουν. Εντάξει, αυτό το κομμάτι στο θέμα το στόπερ γίνεται προεργασία όντως, για να μπορέσει να είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Παπαδημητρίου να αποφασίσουν μαζί με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς το νωρίτερο δυνατό, δηλαδή ο παίκτης αν βρεθεί και αν είναι εφικτή η μεταγραφή του, να γίνει γρήγορα για να έρθει το Γενάρη να είναι εδώ και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Το άλλο θέμα που έχει να κάνει με το γηπαιδικό, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση του κύριου Δούκα. Απλά παλαιότερα είχε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξή του τη διπλή ανάπλαση, και ο ίδιος στην προεκλογικό του αγώνα, όταν είχε ρωτηθεί, είχε κάνει δηλώσει το Βοτανικό. Είχε ταχθεί υπέρ της διπλής ανάπλασης, απλά είχε πει ότι θα χρειαστεί να υπάρχει και πράσινο στην περιοχή. Αυτό είχε πει σαν συν. Τώρα το περιβάλλον του λέει ότι δεν αλλάζει κάτι όσο αφορά τις απόψεις του. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει πλέον και κάτι. Αυτή την αίσθηση έχω. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Ναι, έχουν πέσει υπογραφές τώρα και ναι, είναι έτοιμη και η κατασκευαστική εταιρεία το Δεκέμβρη να μπει μέσα και αρχίσει το έργο. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι σε αυτό, εκτός εάν, ρε παιδί μου, ήταν κάθετα αντίθετος ο νέος δήμαρχος, αλλά κάτι τέτοιο δεν προκειτώ πουθενά. Και οι άνθρωποι του σήμερα, γιατί ο ίδιος μέχρι τώρα δεν θέλει να κάνει δήλωση επίσημη, mm-hmm, απλά ίσως επειδή θέλει να βάλει σε μια τάξη τα πράγματα και να μιλήσει μετά, το οποίο πιθανό είναι αυτό. Λογικό είναι. Απλά οι άνθρωποι του έλεγαν ότι η θέση του δεν έχει αλλάξει, είναι υπέρ της διπλής ανάπλασης, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Κάποιες μικρές διαφοροποίησεις που μπορεί να έχει, δεν είναι διαφοροποίησεις που επηρεάζουν. Που επηρεάζουν, ναι, το έργο, έτσι. Ναι, ναι. Όπως είπα προηγουμένως για το πράσινο, για την περιοχή και όλα αυτά. Μάλιστα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αυτά. Περιμένουμε την Εθνική. Μα κάνουμε πάνω εδώ καλά. Βέβαια, εννοείται. Να κάνει μια μεγάλη νίκη που θα είναι τεράστια επιτυχία αν η Εθνική περάσει από αυτόν τον όμιλο. Αφήσει πίσω την Ολλανδία σε έναν όμιλο που, όταν είχε γίνει κλήρωση, αποκλείαμε την περίπτωση να περάσει η Εθνική, αλλά να αποφτάσαμε ένα παιχνίδι μακριά, γιατί αν η Εθνική κερδίσει σήμερα θα έχει το πάνω χέρι και θα θέλει μία ένα πόντο με την Γαλλία για να προτεθεί. Εγώ πιστεύω ότι ελάχιστοι πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ότι σήμερα θα διακυβεύεται κάτι. Και είναι ένα κέρδος αυτό. Διότι, ναι, είναι κέρδος και είναι η πολύ μεγάλη συνέπεια που έχει. Mm-hmm.
Δηλαδή έχει κάνει τα αυτονόητα τα οποία όμως δεν είναι και τόσο απλά. Τα τελευταία χρόνια δεν τα κάναμε, αυτό λέω. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι κάναμε μέσα και από, από τα νησιά Φερόε. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα πήγε και έκανε την πιο πιστική της εμφάνισης που λίγες μέρες στην Ιρλανδία, όπου είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα και την κέρδισε. Και σήμερα πάει να κάνει κάτι το οποίο, κοίταξε, το πρέπει, το έχει η Ολλανδία. Βέβαια. Οι διεθνείς μας δεν έχουν κάτι να χάσουν σήμερα. Συμφωνώ. Έτσι. Οπότε και με την συμπαράσταση του κόσμου θα είναι μια, ας ελπίσουμε, θα είναι μια πολύ καλή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εννοείται. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.